Τον γυρίντης τον έχασεν που του μωρόν ακόμα κι είσαι τη μάνα να ρωστήν κι ο γρονιά μες το στρωμάν. Με τον αρφόν της τον μητσήν την επαριορούσαν ρία για ενεμίνασιν ίσα που ψεύτος ζούσαν. Έτσι εμπού περνούσασιν με σιγές κι οστερίσεις, μα πάντα εκατάφερνεν να βρίσκει σου λαλήσεις. Μες στη ζωή της εμπήγεν κάποια στιγμή νορενός, μα την αλήθεια νεκρύψεν πως ήτουν παντρεμένος. Αγκαστρωμένη βρεθήκεν μες τούν την παραζαλήν, μα την επιέζεν πολλά για να το αποβαλεί. Το σπλαχνόν της ενεθελέν άδικα να σκοτώσει και μια ψευκιά πως το ρίψεν είπεν του να γλίτωσει. Η μάνα μα και ο αρφός έκαμαν ανταρσίαν να δοκίθελαν το μωρόν αλλού υιοθεσίαν. Με κλάματα και οδυρμούς αποφάσισεν το και στην Ελλάδα το μωρόν υβρέν και δώσεν το. Είσαι φωτιάν πυρουμενήν μες στην καρκιάν καμινήν, μα ναι θέλεν το σπλάχνον της να ζήσει σαν και τζινήν. Για τούν την πράξη που καμέν είδες πον νιώθε χαγιά και σε κρυφό λοαρκασμόν έβαλεν του ρη αγιά. Τα γρόνια επέρασασιν κι ο Νικόλης αρμαστήν εμπήγεν εις την νομικήν σιγά σιγά εσαστήν. Μα οι θέτοι του οι γονιοί εσύν αποφασίσαν ότι εν ώρα να του πουν πως τον υιοθέτησαν. Αν υιοντός εν εμπορέν πως εν να χωνέψει της μάνας του εμείνησεν ούτε να του κοντέψει. Έχασεν δε για τη χαράν μα και την ηρεμίαν και στα τριάντα του μπασίν πως έχει λευχέμιαν. Ο Νικόλης εγίνηκεν στο αψεσβήσε γιωμάν, λίγο καιρός μες στη ζωήν του έμεινεν ακόμα. Να κάμει μεταμοσχευσήν ούλοι γιατροί εκρίναν, μα του διούσαν το πολλήν άλλο κανένα μήναν. Γυρεύκα δω της συμβατών μα δε για ένε βρίσκαν, οι μέρες ποιον του Νικόλη σαν που ελιάνισκαν. Κι άμε που οι ελπίδες τους ούλους σχεδόν χαθήκαν, τη μάναν η θετή γονή του Νικόλη σκέφτηκαν. Τα νέα εις τη Δεσποινούν που το πρωίν έφεραν και στην Ελλάδα βρέθηκεν την ίδιαν ημέραν. Είδεν το σπλάχνον της ξανά πας τον αθόν της νιώτης και παρακαλάν το Θεόν να συμβάτει για δωτής. Εύκηκεν τ' αποτελεσμάν και χαρήκεν το δίντης αφού τάντε για συμβάτη δωτής με το παιδίν της. Έφυγεν και ο πόνος της που είσαι μες στη ψυχή της αφού βάλες τα αγκαλιά της ξανά τον Νικόλην της.